Αλλάζουμε θέμα πολύ. Και κλίμα και πάμε στη Λένα Φλιτζάνη. Πάμε να βρούμε τη Λένα στην αίθουσα ειδήσεων, να τη δούμε, να την καλημερίσουμε, να δούμε τι λέει ο κύριος Στόλτεμπεργκ, αυτός ο καταπληκτικός τύπος. Φίλος μας. Ο οποίος είναι στην κεφαλή του ΝΑΤΟ. Είπε πολλά. Αναφέρθηκε στις αιτιάσεις του. Για να τα δούμε ένα-ένα έτσι. Να υπάρχει, γιατί έχω περιέργεια. Να υπάρχει πρόσβαση. Ναι, όλοι μας. Και εγώ όταν τον άκουγα προσπαθούσα να το έβαλα 2 και 3 φορές για να καταλάβω ακριβώς ότι όντως είπε αυτό που άκουσα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει ότι ο πύραυλος, τα θράσματα του οποίου βρέθηκαν σε πολωνικό έδαφος, είναι ρωσικός, κόντρα σε όλα τα στοιχεία που φέρουν στη δημοσιότητα οι δυτικοί αξιωματούχοι. Και ο Γιάνς Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ερωτηθείς από το BBC τι απαντά στον Ζελένσκι, αν πρέπει δηλαδή να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και να δοθούν και στον ίδιο επισήμως και να έχει πρόσβαση η Ουκρανία. Είπε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα της Πολωνίας και το πιθανότερο σενάριο είναι τα θράσματα αυτά να είναι από ουκρανικό αντιεροπορικό πύραυλο. Τώρα, συνέχισε ο ίδιος λέγοντας τι θα γίνει με τον πόλεμο, την ευθύνη την έχει η Ρωσία. Η Ουκρανία πρέπει να την προστατεύσουμε και να την βοηθήσουμε σε αυτή την εισβολή, τον παράνομο και βίαιο πόλεμο. Και μάλιστα κάποια στιγμή σταματά και λέει ότι οι πόλεμοι είναι επικίνδυνοι, ατυχήματα συμβαίνουν. Πώς το είπες? Σαστίζει και λίγο η δημοσιογράφος. Ξαναπες το. Ήτανε μια μεγάλη διαπίστωση. Ναι. Οι πόλεμοι, λέει, είναι επικίνδυνοι. Δώσε. Ατυχήματα μπράβο συμβαίνουν. Μπράβο στον Στόλτεμπεργκ. Πώς το κατάλαβε. Μπράβο. Και θυμόμαστε πριν από κάποια χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, τι είχε πει και ο Γάλλος πρόεδρος για τον Γιάνς Στόλτεμπεργκ και για τη θέση την οποία κατέχει σε αυτό το νευραλγικό πόστο, σε αυτή τη στρατιωτική συμμαχία. Τώρα, είναι ωστόσο η πρώτη διαφωνία που βλέπουμε στις Δύσεις με την Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν και άρχισε η εισβολή. Τον Μεν Ζελένσκι να λέει ότι είμαι σίγουρος ότι πρέπει να έχω πρόσβαση στα στοιχεία και ότι ο πύραυλος είναι ρωσικός. Και απ' την άλλη, όλοι, ακόμα και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο πιο έμπιστος, ο πιο στενός σύμμαχος της Ουκρανίας, λέει ότι τα στοιχεία που έχουμε δεν αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, την ίδια ώρα, μετά το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων που είχαμε την Τρίτη, η Ρωσία εκτοξεύει και πάλι πυράβλους σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, από τον Νότο, την Οδυσσό, που είναι για πρώτη φορά μετά από αρκετές εβδομάδες, τον Ντνίπρο, ενώ οι σιρήνες ήχησαν και στο Κίεβο, εκεί αναχαιτίστηκαν κάποιοι πύραυλοι από αυτούς που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία. Και σε μια είδηση που, αν μη τι άλλο, προκαλεί ανακούφιση μέσα σε αυτό το ζωφερό τοπίο, ήταν να λήξει συμφωνία για τα εισιτηρά στις 19 Νοεμβρίου. Τελικά, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, δίνεται παράταση για άλλους 4 μήνες. Απόφαση που χαιρετίζει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Λένα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να παρακολουθήσουμε αυτές τις καταπληκτικές δηλώσεις. Μειώδες οποίες θα μείνουν στην ιστορία αυτές. Μεγάλη μορφή αυτό. Δεν κοίτα που ο πόλεμος είναι επικίνδυνος. Να το ξέρεις. Από εδώ και πέρα να ξέρεις. Πόλεμοι είναι επικίνδυνα πράγματα. Αλήθεια μου λες. Βέβαια, να απομακρύνεις. Κάτσε και σκιάχτηκα. Γενικός Γραμματέας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Most likely this is a Ukrainian air defense missile. But the main message is that Russia bears the ultimate responsibility because this would not have happened hadn't Russia waged a brutal war of aggression against Ukraine. Wars are dangerous and accidents happen